σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Στο βίντεο αυτό θα μάθουμε να πλέκουμε μαζί βήμα-βήμα την πλέξη καλάθι, η οποία είναι μια πολύ πολύ ωραία ανάγλυφη πλέξη. Κοιτάξτε τι ωραίο αποτέλεσμα δίνει στο πλεκτό μας και είναι κατάλληλη για σχεδόν όλα τα πλεκτά, για κουβέρτες, για ζακέτες, για σκουφάκια, για κασκόλ, για λαιμούς, ακόμα και σε τσάντες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πλέξη. Απλά θέλω να προσέξετε, επειδή καταναλώνει αρκετό νήμα και μπορεί το τελικό αποτέλεσμα να είναι βαρύ, θέλουμε το νήμα που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι ένα σχετικά λεπτό νήμα, να είναι ελαφρύ δηλαδή. Και από το προτινόμενο βελονάκι, που γράφει επάνω το νήμα, καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε ένα νούμερο μεγαλύτερο για να δώσουμε ελαστικότητα στην πλέξη, γιατί επειδή τραβάμε μπροστά και πίσω τα ποδαράκια, τίνει να βγαίνει λίγο σφιχτή και χωρίς τόσο ελαστικότητα. Οπότε, αν χρησιμοποιήσουμε λίγο μεγαλύτερο βελονάκι, θα κάνουμε ένα πιο αφράτο πλεκτό. Επίσης, η συγκεκριμένη πλέξη, επειδή ξέρω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα να μπορέσουμε να συνδυάσουμε μία πλέξη για ένα αντρικό πλεκτό, ένα αντρικό κασκόλι ή ένα αντρικό σκουφάκι, αυτή εδώ η πλέξη είναι κατάλληλη. Τώρα, ο κανόνας της πλέξης μας είναι πολλαπλάσιο του 6 συν 4. Οι επαναλαμβανόμενες σειρές είναι σειρές 3 έως τη σειρά 6, επαναλαμβάνουμε δηλαδή αυτές τις 4 σειρές στη διάρκεια του πλεκτού μας, και θέλω να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, όπου θα μάθουμε να βγάζουμε βάσει του δείγματος, να υπολογίζουμε τις αλυσίδες που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε το πλεκτό και τις συνολικές σειρές. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω ξεκινήσει με συνολικά 22 αλυσίδες. Δηλαδή, έχω επαναλάβει το πολλαπλάσιο του 6 τρεις φορές συνολικά, τρεις φορές το 6, 18, και οι τέσσερις επιπλέον αλυσίδες που θέλω για να γυρίσω στην πρώτη σειρά και να βγει σωστό το πλεκτό, 22. Τώρα, ξεκινώντας το πλεκτό, επειδή η πρώτη σειρά θα είναι με ποδαράκια, οι 22 αλυσίδες θα μου δώσουν 20 ποδαράκια στην πρώτη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνω νήμα και μετράω για να βάλω το βελονάκι μου στην τέταρτη αλυσίδα. 1, 2, 3, 4. Βάζω το βελονάκι στην τέταρτη αλυσίδα και πλέκω ένα ποδαράκι. Έχοντας κάνει αυτό, έχω τα δύο πρώτα ποδαράκια της σειράς και συνεχίζω στην επόμενη αλυσίδα. 3. Στην επόμενη αλυσίδα. 4. Στην επόμενη. 5. Στην επόμενη αλυσίδα. 6 και συνεχίζω μέχρι το τέλος της σειράς, μέχρι την τελευταία αλυσίδα εδώ πέρα, όπου θα έχω συνολικά 20 ποδαράκια. Ολοκλήρωσα την πρώτη σειρά με 20 ποδαράκια και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη. Και από τη δεύτερη σειρά τώρα θα ξεκινήσουμε να δημιουργούμε την πλέξη καλάθι. Ξεκινάω πλέκοντας δύο αλυσίδες και γυρνάω το πλεκτό μου. Οι δύο αυτές αλυσίδες δεν μετράνε σαν πόντος, είναι μόνο για να ξεκινήσω τη σειρά. Και θα πλέξω μέσα στον πρώτο πόντο της σειράς ένα μισό ποδαράκι. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε την πλέξη καλάθι. Θέλω να τραβάω 3 ποδαράκια μπροστά και 3 ποδαράκια πίσω. Τα 3 πρώτα ποδαράκια λοιπόν θα τα τραβήξουμε μπροστά και θα βάλω το βελονάκι μου από μπρος προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά του πόντου. Και πάλι μπροστά από την αριστερή. Τραβάμε μπροστά το ποδαράκι. Παίρνω νήμα, το περνάω κάτω από τον πόντο. Νήμα στις δύο πρώτες θηλιές και στις τελευταίες δύο. Συνεχίζω. Και το δεύτερο ποδαράκι θα το τραβήξουμε μπροστά με τον ίδιο τρόπο. Βάζω το βελονάκι από μπρος προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά. Και πάλι μπροστά από την αριστερή. Τραβάω μπροστά το ποδαράκι και πλέκω ποδαράκι. Και τον τρίτο πόντο, αυτόν εδώ θα τον τραβήξουμε μπροστά, βάζω το βελονάκι από μπρος προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά, βγάζω πάλι μπροστά το βελονάκι από την αριστερή, τραβάμε μπροστά το ποδαράκι και πλέκουμε ποδαράκι. Τους επόμενους τρεις πόντους τώρα θα τους τραβήξουμε πίσω. 1, 2, 3 θα τους τραβήξουμε πίσω, οπότε βάζω το βελονάκι από πίσω προς τα μπρος, από τη δεξιά μεριά, και το βγάζω πάλι πίσω από την αριστερή. Τραβάμε πίσω το ποδαράκι και πλέκουμε ποδαράκι. Ξανά πάλι, στον επόμενο πόντο θα τραβήξουμε πίσω. Από πίσω προς τα μπρος από τη δεξιά μεριά
και πάλι πίσω από την αριστερή και πλέκουμε ποδαράκι. Μισό λεπτάκι γιατί μου έφυγε μια θηλιά να το ξαναπλέξω. Και τον τρίτο πόντο, τον αμέσως επόμενο πόντο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θα τραβήξουμε πίσω και αυτό το ποδαράκι και θα πλέξουμε ποδαράκι. Οπότε έχουμε τραβήξει 3 ποδαράκια μπροστά και 3 πίσω. Τώρα θα ξαναεπαναλάβω το μοτίβο. Τα επόμενα 3 ποδαράκια θα τα τραβήξουμε μπροστά. Ένα. Το επόμενο ποδαράκι. Δύο. Το επόμενο ποδαράκι. Τρία. Τα επόμενα 3 ποδαράκια θα τα τραβήξουμε πίσω. 1, 2, 3. Θα τραβήξουμε πίσω. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κάναμε πριν. 1. Το επόμενο ποδαράκι. 2. Και το επόμενο ποδαράκι. 3. Τα επόμενα 3 ποδαράκια, τώρα θα ξαναπαναλάβουμε το μοτίβο από την αρχή για μία τελευταία φορά. Έχουμε 3 ποδαράκια τα οποία θα τραβήξουμε μπροστά, 3 ποδαράκια τα οποία θα τραβήξουμε πίσω και μετά τον τελευταίο πόντο. Οπότε τα επόμενα 3 ποδαράκια τα τραβάμε μπροστά. 1. Στον επόμενο πόντο. 2. Και στον επόμενο πόντο. 3. Τα τελευταία 3 ποδαράκια θα τα τραβήξουμε πίσω. 1. Τον επόμενο πόντο. 2. Και στον πρώτο τελευταίο πόντο της σειράς, σε αυτό εδώ το ποδαράκι. 3. Και τώρα στον τελευταίο πόντο της σειράς θα πλέξουμε ένα μισό ποδαράκι. Όπου ο τελευταίος πόντος της σειράς είναι οι 3 αλυσίδες που αφήσαμε στην αρχή, μετρώντας από κάτω προς τα πάνω στην τρίτη αλυσίδα, εδώ στην κορυφή, θα πλέξω ένα μισό ποδαράκι. Και ολοκληρώθηκε και η δεύτερη σειρά. Τώρα στις επόμενες 2 σειρές θα αλλάξουμε την κατεύθυνση των πόντων και εκεί που τραβούσαμε 2 ποδαράκια μπροστά και 2 πίσω, τώρα για τις επόμενες 2 σειρές θα τραβάμε 2 ποδαράκια πίσω, 2 ποδαράκια μπροστά. Και η τρίτη σειρά που θα ξεκινήσουμε τώρα είναι και η πρώτη σειρά επαναλήψεων. Τώρα, θα μου πείτε, μα γιατί εδώ πλέξαμε μόνο μία σειρά όπου τραβάγαμε 3 μπροστά και 3 πίσω και μετά θα πλέξουμε 2. Ο λόγος που γίνεται αυτός είναι γιατί όταν ξεκινάμε ένα πλεκτό, πάντα με την πλέξη καλάθι, επειδή στην πρώτη σειρά εδώ πέρα δεν έχω τραβήξει ποδαράκια μπροστά ή πίσω και είναι απλά ποδαράκια, όταν στην επόμενη σειρά ξεκινάω να δημιουργώ το σχέδιό μου, είναι σαν έχω πλέξει 2 σειρές. Αν πάω να πλέξω άλλη μία τώρα, δηλαδή για να έχω 2 σειρές και μετά 2 που θα αλλάξω την κατεύθυνση των πόντων και μετά ξανά 2, θα μοιάζει η πρώτη επανάληψη του μοτίβου εδώ πέρα, θα φαίνεται ότι είναι πιο μακρύ το πλεκτό και θα είναι λάθος. Οπότε στην αρχή πάντα, αν για παράδειγμα στις επόμενες σειρές, εγώ τώρα θα πλέκω 2 σειρές, ανά 2 σειρές θα αλλάζω την κατεύθυνση των πόντων. Αυτό σημαίνει ότι πλέκω στην αρχή μόνο μία σειρά. Αν για παράδειγμα μετά εγώ ήθελα να πλέκω ανά 3 σειρές να αλλάζω την κατεύθυνση των πόντων, εδώ θα έπρεπε να πλέξω άλλη μία σειρά τώρα με την ίδια κατεύθυνση των πόντων, με 3 ποδαράκια μπροστά και 3 πίσω. Πάμε να συνεχίσουμε με την τρίτη σειρά, όπου είναι και η πρώτη σειρά επαναλήψεων, πλέκοντας 2 αλυσίδες και γυρνάω το πλεκτό μου. Είπαμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση των πόντων, αλλά πάντα ξεκινάμε πλέκοντας ένα μισό ποδαράκι στον πρώτο πόντο της σειράς. Και εφόσον οι 3 πρώτοι πόντοι ήταν 3 ποδαράκια που έχουμε τραβήξει μπροστά, τώρα θέλουμε να τα τραβήξουμε πίσω. Άρα βάζω το βελονάκι από πίσω προς τα μπρος από τη δεξιά μεριά του πόντου και πάλι πίσω από την αριστερή μεριά του πόντου και πλέκω ποδαράκι. Το ίδιο θα κάνουμε και στον δεύτερο πόντο. Και μπορεί να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας να ανοίγετε τους πόντους για να βλέπετε πώς να βάζετε το βελονάκι σας μέσα σωστά. Το δεύτερο ποδαράκι που τραβάμε πίσω και
Το δεύτερο ποδαράκι θέλω να πω. Και το τρίτο ποδαράκι που θα τραβήξουμε πίσω. Και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Τώρα τους επόμενους τρεις πόντους θα τους τραβήξουμε μπροστά. Επειδή όμως τα ποδαράκια που τραβάμε πίσω δεν φαίνονται και τόσο καλά, θα ανοίξω τους πόντους με τα δάχτυλά μου για να δω πώς πρέπει να πλέξω. Το πρώτο ποδαράκι που θα τραβήξουμε μπροστά είναι αυτό εδώ και πλέκουμε ποδαράκι. Το δεύτερο ποδαράκι που θα τραβήξουμε μπροστά είναι αυτό εδώ και πλέκουμε ποδαράκι. Το τρίτο ποδαράκι που θα τραβήξουμε μπροστά είναι αυτό εδώ και πλέκουμε ποδαράκι. Συνεχίζω να επαναλαμβάνω το μοτίβο, 3 ποδαράκια πίσω, 3 μπροστά, 3 πίσω, 3 μπροστά και στον τελευταίο πόντο της σειράς που ήταν το μισό ποδαράκι που πλέξαμε στην αρχή της προηγούμενης σειράς, εδώ πέρα δηλαδή, θα κλείσω τη σειρά πλέκοντας ένα μισό ποδαράκι. Όταν τελειώσω τη σειρά θα ανοίξω να δούμε πώς θα πλέξουμε και την επόμενη. Ολοκλήρωσα την τρίτη σειρά, έχω πλέξει και το μισό ποδαράκι στο τέλος της σειράς και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την τέταρτη σειρά που είναι και η δεύτερη σειρά επαναλήψεων. Ξεκινάω πλέκοντας 2 αλυσίδες και γυρνάω το πλεκτό. Θα βάλουμε το βελονάκι μέσα στον πρώτο πόντο της σειράς, μέσα στο μισό ποδαράκι και θα πλέξω ένα μισό ποδαράκι. Τώρα συνεχίζοντας, επειδή θέλω να κρατήσω και για αυτή τη σειρά την ίδια κατεύθυνση των πόντων, θέλουμε ανά 2 σειρές να αλλάζουμε την κατεύθυνση, επειδή τα 3 ποδαράκια ήταν ποδαράκια τα οποία είχαμε τραβήξει πίσω στην προηγούμενη σειρά, φαίνεται και εδώ πέρα, και σε αυτή τη σειρά θέλω να τα τραβήξω πίσω. Θα ανοίξω τους πόντους για να τους βλέπω καλά και πλέκω. 1 στον επόμενο πόντο, 2 στον επόμενο πόντο, 3. Τα επόμενα 3 ποδαράκια θα τα τραβήξουμε μπροστά. Ανοίγω και τους πόντους να φαίνεται καλά που πρέπει να βάλω το βελονάκι μου. 1 στον επόμενο πόντο, 2 και στον επόμενο πόντο, 3. Συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε το μοτίβο μας, 3 πίσω, 3 μπροστά, 3 πίσω, 3 μπροστά και στον τελευταίο πόντο της σειράς εδώ πέρα που είναι το μισό ποδαράκι που πλέξαμε στην αρχή της προηγούμενης σειράς θα πλέξω τον τελευταίο πόντο της σειράς που θα είναι ένα μισό ποδαράκι. Ολοκλήρωσα και την τέταρτη σειρά, κοιτάξτε τι ωραίο ανάγλυφο που έχει αυτή η πλέξη. Είναι πολύ πολύ ωραία πλέξη για πλεκτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την πέμπτη σειρά που είναι και η τρίτη σειρά επαναλήψεων. Ξεκινώντας με 2 αλυσίδες πάντα. Πάντα ξεκινάω πλέκοντας από τον πρώτο πόντο της σειράς ένα μισό ποδαράκι. Και τώρα επειδή στις προηγούμενες 2 σειρές τραβούσαμε 3 ποδαράκια πίσω, 3 ποδαράκια μπροστά, σε αυτές τις 2, στην πέμπτη και έκτη σειρά του πλεκτού μου, θα τραβάω 3 ποδαράκια μπροστά και 3 πίσω. Θα αλλάξω δηλαδή την κατεύθυνση των πόντων σε αυτές τις 2 σειρές. Οπότε, επειδή τα πρώτα 3 ποδαράκια ήταν ποδαράκια που τραβούσα πίσω, τώρα θέλω να τραβήξω μπροστά. Ανοίγω τους πόντους για να βλέπω πού πρέπει να πλέξω σωστά και πλέκω. 1 στον επόμενο πόντο, 2 στον επόμενο πόντο, 3. Τα επόμενα 3 ποδαράκια ήταν ποδαράκια που τραβούσαμε μπροστά, άρα τώρα θέλουμε να τραβήξουμε πίσω. 1 2 3. Συνεχίζω να επαναλαμβάνω αυτό το μοτίβο, 3 ποδαράκια μπροστά, 3 πίσω, 3 μπροστά, 3 πίσω και ο τελευταίος πόντος της σειράς εδώ επάνω στο μισό ποδαράκι θα πλέξω πάλι ένα μισό ποδαράκι. Ολοκλήρωσα την πέμπτη σειρά και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την έκτη σειρά
που είναι η τέταρτη και τελευταία σειρά επαναλήψεων. Ξεκινάω πλέκοντας με δύο αλυσίδες. Βάζω το βελονάκι μου στον πρώτο πόντο της σειράς να πλέξω ένα μισό ποδαράκι και θέλω και για δεύτερη σειρά και για αυτή τη σειρά να κρατήσω την ίδια κατεύθυνση στους πόντους μου. Άρα, μιας που τραβούσα τρία ποδαράκια μπροστά στην προηγούμενη σειρά, το ίδιο θα κάνω και τώρα, ξεκινώντας από τον επόμενο πόντο. 1 2 3 Τα επόμενα τρία ποδαράκια θα τα τραβήξουμε πίσω, αλλά επειδή δεν φαίνονται καλά, ανοίγω τους πόντους. Ένα. Δύο. Και τρία. Και συνεχίζω να επαναλαμβάνω το μοτίβο. Τρία μπροστά, τρία πίσω, τρία μπροστά, τρία πίσω. Και στον τελευταίο πόντο της σειράς, εδώ στο μισό ποδαράκι, θα πλέξουμε πάλι ένα μισό ποδαράκι. Ολοκλήρωσα και την έκτη σειρά, που ήταν η τέταρτη σειρά επαναλήψεων. Έτσι φαίνεται το πλεκτό μας σε αυτό το σημείο. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, να ξεκινήσουμε να επαναλαμβάνουμε τα βήματα από την αρχή. Αυτό που κάναμε δηλαδή στην σειρά νούμερο 3. Οπότε, τι κάναμε στην τρίτη σειρά. Ξεκινήσαμε με δύο αλυσίδες, 1, 2. Γυρίσαμε το πλεκτό μας. Ξεκίνησα να πλέκω από τον πρώτο πόντο της σειράς ένα μισό ποδαράκι. Και αυτό που έκανα μετά ήταν, επειδή η αρχική μου πόντη ήταν τρία ποδαράκια μπροστά και τρία πίσω, όπως και τώρα, ξεκίνησα να πλέκω τρία ποδαράκια πίσω, τρία μπροστά, τρία πίσω, τρία μπροστά, τρία πίσω, τρία μπροστά και ένα μισό ποδαράκι στον τελευταίο πόντο της σειράς. Ξεκινώντας την επόμενη σειρά, που είναι η δεύτερη σειρά επαναλήψεων, τα ίδια βήματα που κάναμε δηλαδή στην τέταρτη σειρά του πλεκτού μας, συνεχίζω να διατηρώ την ίδια κατεύθυνση στους πόντους, δηλαδή 3 πίσω, 3 μπροστά, 3 πίσω, 3 μπροστά, 3 πίσω, 3 μπροστά και ούτω καθεξής. Ξεκινώντας την επόμενη σειρά, θα επαναλάβω τα βήματα που έκανα στην πέμπτη σειρά του πλεκτού μου, όπου άλλαξα την κατεύθυνση των πόντων. Και επειδή στις προηγούμενες δύο σειρές έπλεκα 2 πίσω, 2 μπροστά, τώρα αλλάζω τη σειρά και θα πλέκω 3 πίσω, 3 μπροστά, συγγνώμη, αλλάζω την κατεύθυνση για να πλέκω 3 μπροστά και 3 πίσω. Οπότε ανά δύο σειρές αλλάζουμε την κατεύθυνση των πόντων. Δεν έχει σημασία τώρα, όταν θα τελειώσετε το πλεκτό σας, σε ποια σειρά επαναλήψεων θα είστε. Σημαντικό όμως είναι να έχετε ολοκληρώσει και τις δύο σειρές που χρειάζεται για να έχουν το σωστό ύψος οι πόντοι σας, όπως και σε όλη τη διάρκεια του πλεκτού. Θα πάω να πλέξω μερικές σειρές ακόμα και μετά θα πάμε να δούμε, ακολουθώντας το δείγμα μας, πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τις αλυσίδες που θα χρειαστούμε για ένα μεγαλύτερο πλεκτό και τις συνολικές σειρές. Έπλεξα μερικές σειρές επιπλέον για να δούμε πώς βγαίνει το πλεκτό και κοιτάξτε τι φανταστική πλέξη είναι. Έχω πλέξει συνολικά 12 σειρές και έχουμε ξεκινήσει με 22 αλυσίδες, οι οποίες μας δίνουν 20 πόντους στη διάρκεια του πλεκτού. 20 πόντους πλεκτού, όχι 20 εκατοστά. Αν θέλω να μιλήσω με εκατοστά, πάντα λέω εκατοστά, για να μην μπερδευόμαστε. Έχουμε 20 πόντους και συνολικά 12 σειρές. Τώρα, με βάση το δείγμα μας, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι 10 εκατοστά επί 10 εκατοστά, μπορούμε να υπολογίσουμε τις αλυσίδες και τις σειρές που χρειαζόμαστε για οποιοδήποτε πλεκτό. Γι' αυτό πάντα καταναλώνουμε περίπου 10 με 15 λεπτάκια για να πλέξουμε ένα δειγματάκι ή να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τους πόντους μας, και αυτό θα μας βοηθήσει και θα μας γλιτώσει από πολλά ξυλώματα που βλέπω μέλη μέσα στην ομάδα που ξυλώνουν μεγάλα πλεκτά επειδή δεν τους βγήκε σωστό το μέγεθος. Τώρα, θα μάθουμε με βάση το δείγμα μας πώς θα υπολογίζουμε τους πόντους, και αυτό γενικά θα το κάνουμε σε όλα τα βίντεο με πλέξεις, γιατί κάθε πλέξη έχει τα δικά της μυστικά επειδή έχει συγκεκριμένους κανόνες. Άλλες θα είναι ευκολότερες να υπολογίσουμε και άλλες λίγο δυσκολότερες. Και στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει με την πλέξη Alpine, έχω δείξει επίσης πώς να υπολογίσουμε το νήμα που χρειαζόμαστε για το κάθε πλεκτό. Επειδή δεν θα το ξανακάνω σε αυτό το βίντεο, θα σας βάλω το link κάτω στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο κάτω από το βίντεο, για να μπορέσετε να δείτε
και πώς να υπολογίσετε και το νήμα που θα χρειαστείτε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι για κάθε πλεκτό δημιουργούμε ένα νέο δείγμα. Γεγονός δηλαδή ότι η πλέξη καλάθι τώρα εδώ μου έχει δώσει 10 εκατοστά επί 10 ή 20 πόντι επί 12 σειρές, αυτό δεν σημαίνει ότι αν αλλάξω νήμα πάρω λεπτότερο ή χοντρότερο νήμα, μικρότερο ή μεγαλύτερο βελονάκι, οι ίδιοι πόντι θα μου δώσουν το ίδιο δείγμα. Κάθε φορά που κάνω, που θέλω να πλέξω με διαφορετικό νήμα, διαφορετικό βελονάκι, θα πρέπει να κάνω το συγκεκριμένο δείγμα από την αρχή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θέλουμε κάτω τις βασικές μας πληροφορίες, αυτές που θα μας οδηγήσουν, ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τους πόντους μας. Ξέρω ότι πλέκω με την πλέξη καλάθι. Ο κανόνας του πλεκτού μου είναι πολλαπλάσιο του 6 συν 4. Οι επαναλαμβανόμενες σειρές είναι η σειρά 3 έως τη σειρά 6. Θέλω να πλέξω μια κουβερτούλα, το κλασικό μας δείγμα που έχω κάνει και στα προηγούμενα πλεκτά, η οποία θέλω να είναι 75 εκατοστά επί 75 εκατοστά. Ξέρω ότι πλέκοντας το δείγμα μου, οι 20 πόντοι του πλεκτού μου μου έδωσαν 10 εκατοστά φάρδος και οι 12 σειρές που έπλεξα μου έδωσαν 10 εκατοστά μήκος. Τώρα, με πόσες αλυσίδες θα ξεκινήσω, που είναι το φάρδος του πλεκτού μου, και ο κανόνας λέει ότι πρέπει να πολλαπλασιάσω τους πόντους του δείγματος που μου έδωσαν τα 10 εκατοστά, στην προκειμένη περίπτωση οι 20 πόντοι, επί τα εκατοστά που θέλω, το φάρδος της κουβέρτας μου, 75 εκατοστά στην προκειμένη περίπτωση, και διαιρώ αυτόν τον αριθμό με το φάρδος του δείγματος που είναι 10 εκατοστά στην προκειμένη περίπτωση. Δεν γράφω δια 10 από κάτω, γιατί δεν θα είναι όλα τα δείγματα που θα πλέξουμε ακριβώς 10 εκατοστά. Μπορεί κάποιο δείγμα, επειδή έχει διαφορετικό πολλαπλάσιο και αναγκαστικά θα πρέπει να πλέξουμε μεγαλύτερους, περισσότερους πόντους, μπορεί το δείγμα σας να είναι 15 εκατοστά ή 13 εκατοστά. Εφόσον κάνουμε σωστά την πράξη εδώ πέρα, μπορούμε να υπολογίσουμε και τους πόντους σωστά όπως χρειαζόμαστε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θέλω λοιπόν να πολλαπλασιάσω τους πόντους του δείγματος που μου έδωσαν τα 10 εκατοστά και είναι οι 20 πόντοι. Επί τα εκατοστά που θέλω για την κουβέρτα μου. Τι φάρδος θέλω? Θέλω φάρδος 75 εκατοστά. Και διαιρώ αυτό τον αριθμό με το 10, γιατί το φάρδος του δείγματός μου ήταν 10 εκατοστά. Οπότε κάνουμε 75 επί 20, που είναι 1500, δια 10. Και όταν διαιρέσουμε αυτούς εδώ τους δύο αριθμούς, η απάντηση είναι 150. Αυτός εδώ ο αριθμός λοιπόν, οι 150, είναι οι αλυσίδες που θέλω για να ξεκινήσω το πλεκτό μου. Τώρα, επειδή το αποτέλεσμα μου είναι 150, αυτό δεν σημαίνει ότι 150 είναι οι σωστές αλυσίδες με τις οποίες πρέπει να ξεκινήσω το πλεκτό μου, γιατί αυτός ο αριθμός του 150 πρέπει να συμπίπτει με τον κανόνα του πλεκτού μου. Πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 6 αυτός ο αριθμός, δηλαδή αν διαιρέσω το 150 και έχω έναν ολόκληρο αριθμό σαν αποτέλεσμα μετά από τη διαίρεση, σημαίνει ότι 150 είναι ο σωστός αριθμός για να ξεκινήσω, συν τις 4 επιπλέον αλυσίδες που θέλω στο τέλος. Άρα, 150 διά 6, που είναι το πολλαπλάσιό μου, και όντως, είναι ολόκληρος αριθμός το αποτέλεσμα. 150 διά 6 είναι 25, άρα οι 150 αλυσίδες είναι ένας σωστός αριθμός με τον οποίο μπορώ να ξεκινήσω το πλεκτό μου. Και στο τέλος θα προσθέσω και τις 4 που χρειάζομαι για να γυρίσω στην πρώτη σειρά. Άρα, 150 που είναι πολλαπλάσιο του 6, συν 4, χρειάζομαι 154 αλυσίδες για να ξεκινήσω το πλεκτό μου για αυτή την κουβερτούλα. Τώρα, αν ο αριθμός σας, ανάλογα με το πλεκτό που θέλετε να δημιουργήσετε, δεν ήταν πολλαπλάσιο του 6, αν ας πούμε ήταν 152. Αν κάνω 152 διά 6, το αποτέλεσμα είναι 25,33. Σε αυτή την περίπτωση,
όταν ο αριθμός, όταν ο δεκαδικός αριθμός είναι μικρότερος από το 0,5, δηλαδή όπως τώρα είναι το 25,3, όταν ο δεκαδικός είναι μικρότερος από το 0,5, θα ξεκινήσω να αφαιρώ έναν πόντο και να διαιρώ με το 6 μέχρι να είναι το αποτέλεσμά μου ένας ολόκληρος αριθμός. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πόντους, που σημαίνει ότι μπορεί να βγει 1 με 2 εκατοστά λίγο πιο φαρδί το πλεκτό σας. Πάλι δεν είναι λάθος. Οπότε, αν π.χ. το 152 δια 6 μου έδωσε ένα δεκαδικό αριθμό, θα κάνω μετά 151 δια 6. Και επειδή αυτός πάλι θα ήταν δεκαδικός αριθμός, θα κάνω 150 δια 6. Να δω αν θα είναι ολοκληρός αριθμός το αποτέλεσμα. Και επειδή το 150 δια 6 είναι πολλαπλάσιο του 6, μου κάνει για να ξεκινήσω το κουβερτάκι μου. Εύχομαι να μην σας ζάλισα, αλλά δεν θα βγει τόσο τέλειο πάντα το δείγμα μας, δηλαδή δεν θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις περισσότερες φορές. Εντάξει, αν για παράδειγμα ο δεκαδικός ήταν μεγαλύτερος από το 0,5, αν ήταν 25,7, 25,6, 25,8, ανάλογα τώρα με το πόσο, τι αριθμό θα είχατε εδώ πέρα για να διαιρέσετε. Επειδή ο δεκαδικός θα ήταν πιο μεγάλος από το 0,5, θα ξεκινούσα να προσθέτω έναν πόντο και να διαιρώ με το 6, μέχρι το αποτέλεσμα να ήταν ένας δεκαδικός αριθμός. Και αυτό το κάνουμε για να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο δείγμα μας, όσο πιο κοντά γίνεται στο φάρδος που θέλουμε, το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε, κάναμε αυτό. Πάμε τώρα να δούμε πόσες σειρές θα χρειαστούμε συνολικά. Θέλω να χρησιμοποιήσω τις σειρές του δείγματος που μου έδωσαν τα 10 εκατοστά, στην προκειμένη περίπτωση 12 σειρές, επί τα εκατοστά που θέλω για το μήκος του πλεκτού μου, 75 εκατοστά στην προκειμένη περίπτωση, και θα διαιρέσω αυτόν τον αριθμό με το μήκος του δείγματος που είναι τα 10 εκατοστά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω λοιπόν τις σειρές του δείγματος που μου έδωσαν τα 10 εκατοστά, οπότε 12, επί 75 που είναι το μήκος της κουβέρτας μου που θέλω. Και διαιρώ αυτόν τον αριθμό με το 10. 12 επί 75 είναι 900. Δια 10 και το αποτέλεσμα είναι 90. Θέλω λοιπόν 90 σειρές με την πλέξη καλάθι για να φτάσει το πλεκτό μου στα 75 εκατοστά μήκος. Τώρα, όταν έχει συγκεκριμένες επαναλήψεις στις σειρές στο πλεκτό μας. Στην προκειμένη περίπτωση, αλλάζουμε κατεύθυνση πόντων ανά δύο σειρές. Οπότε οποιοδήποτε ζυγός αριθμός σειρών μου δοθεί σαν αποτέλεσμα, όπως και τώρα, είναι ο σωστός αριθμός για να πλέξω, είναι ο σωστός αριθμός των σειρών που χρειάζομαι. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες πλέξεις, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσουμε λίγο, να προσθέσουμε μία-δύο σειρές ή να αφαιρέσουμε μία-δύο σειρές, ώστε οι επαναλήψεις να βγουν σωστές. Γι' αυτό πάντα πρέπει να ξέρω ποιο είναι το πολλαπλάσιο της πλέξης μου, γι' αυτό πάντα πρέπει να ξέρω ποιες είναι οι επαναλαμβανόμενες σειρές, για να ξέρω ότι τα αποτελέσματα που βγάζω, αν είναι σωστά και αν χρειαστεί να τα προσαρμόσω με κάποιο τρόπο. Οι 90 σειρές λοιπόν που είναι ένας ζυγός αριθμός σειρών μου κάνει για να πλέξω την κουβερτούλα μου και να φτάσω στα 75 εκατοστά. Τώρα, αν το αποτέλεσμα ήταν 90,7 ή 90,5, πάλι θα στρογγυλοποιήσω, θα έκανα ή 90 σειρές ή θα έκανα 92 σειρές. Οπότε ίσως κάποιες φορές χρειαστεί να προσαρμόσουμε τα αποτελέσματα που έχουμε εδώ πέρα για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα στο πλεκτό μας. Έτσι λοιπόν βγάζουμε το δειγματάκι μας για την πλέξη καλάθι. Αυτό εδώ είναι το πλεκτό μας. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να κάνετε like, να γράφετε σχόλιο κάτω από το βίντεο και να το κοινοποιείτε για να το βλέπουν και οι φίλοι σας. Και πάλι σας ευχαριστώ. Γεια σας!